κάτω από το ύψωμα παπά κορυφή του βουνού Βασιλικός, μέσα σε μια καταπράσινη γραφική κοιλάδα βρίσκεται φωλιασμένη η γυναικεία Ιερά Μονή Σαββατιανών προς τα βόρειο-δυτικά του χωριού Ροκδιά. Ψηλάκια από το μαυράχια περιβάλλουν τη μικρή κοιλάδα που της δίνουν μια άγρια και ερημική όψη και την απομονώνουν από την γύρω περιοχή. Έξω από τον περίβολο της Παλαιάς Μονής δεσπόζει η επιβλητική πετρόχτιστη εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, τα εγγένεια της οποίας έγιναν στις 11 Ιουλίου του 2009. Το κεντρικό κλήτος τιμάται στον Άγιο Αντώνιο, το δεξιό στην οσία Μελάνη και το αριστερό κλήτος στην οσία Μακρίνα, που ήταν οι δύο πρώτες ηγουμένισσες του Ιερού Κοινοβίου. Την οικοδόμηση ενός νέου μεγάλου ναού επέβαλαν οι λειτουργικές ανάγκες της Μονής, καθώς ο παλαιός σπηλαιώδης ναός του Αγίου Αντωνίου δεν μπορούσε πλέον να εξυπηρετήσει. Ιδιαίτερα στις μεγάλες θρησκευτικές εορτές, με την προσέλευση μεγάλου πλήθους πιστών και στη μνήμη του Αγίου Αντωνίου που εορτάζεται την 17η Ιανουαρίου, περίοδο κατά την οποία επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η οικοδόμηση του νέου επιβλητικού ναού έγινε εφικτή με χρήματα που εξασφαλίστηκαν από την πώληση ενός οικοπεδαγρού στο μετόχιο της Αγίας Πελαγίας. Απέναντι από το ναό βρίσκεται η κρίνη του παλιού υδραγωγείου που είχε κατασκευαστεί το 1799. Μετά την κεντρική πύλη στα δεξιά της αυλής βρίσκεται η εκκλησία που τιμάται στο γενέσιον της Θεοτόκου, η οποία χρονολογείται από το 1635 και χτίστηκε με σχετική πολυτέλεια και καλεσθησία, όπως αναφέρει ο αρχαιολόγος Ιωσήφ Χατζηδάκης.
Το νότιο κλήτος που τιμάται στους Αγίους 40 είναι νεότερο και οικοδομήθηκε το 1950. Γύρω από το ναό της Θεοτόκου βρίσκονται τα κελιά των Καλογραιών, το Ηγουμενείο και η παλαιά αποθήκη που έχει μετατραπεί σε τράπεζα για την φιλοξενία των προσκυνητών. Ένας μακρύς διάδρομος ανάμεσα σε δέντρα και λουλούδια οδηγεί στη δυτική πλευρά της Μονής Σαββαθιανών, περνώντας πάνω από τη μικρή γέφυρα του 1535, όπου βρίσκεται το οστεοφυλάκιο αφιερωμένο στους 7 παιδες εν Εφέσο και ο παλαιός πηλεώδης ναός που τιμάται στον Άγιο Αντώνιο και το νεότερο κλήτος του στον Άγιο Σάββα. Στο κημητήριο της Μονής, δίπλα στο ναό του Αγίου Αντωνίου, βρίσκεται ο τάφος του ηρωικού οπλαρχηγού των επαρχιών Μαλεβιζίου και Τεμένους, Ηρακλή Κοκκινίδη. Ο πατέρας του Νικόλαος πολεμούσε ως υπολοχαγός στο πλευρό του καπετάν Μιχάλη Κόρακα και ο ίδιος αφιερώθηκε στον απελευθερωτικό αγώνα από την εφηβική του ηλικία μαζί με τον αδελφό του Μανώλη. Διαδέχθηκε στην αρχηγία τον οπλαρχηγό Παύλο Ντεντιδάκη μετά τον τραυματισμό και τον θάνατο του τελευταίου στη μάχη του Καμαριώτη. Ο ηρωισμός και η στρατηγική του ευφυΐα φάνηκαν στην πολυήμερη μάχη του Οροπεδίου Λασιθίου και ένα δημοτικό τραγούδι αναφέρει. «Ηράκλης ονομάζεται και Ηράκλεια έχει χάρη, μασάκες πάτα σίδερα, σαν άγριο λιοντάρι». Ο Ηρακλής Κοκκινίδης, μετά τον τραυματισμό του στη μάχη του Αγίου Μύρωνα, από όπου κατάφερε να εκδιώξει τους Τούρκους, αποφάσισε να επιτεθεί με 150 άνδρες και 15 υπίστους Τούρκους που είχαν στρατοπεδεύσει στη Γαζανή Καμάρα, παρά τις αντιρρήσεις του Γενικού Αρχηγού Μιχάλη Κόρακα, διότι οι Τούρκοι υπερτερούσαν αριθμητικά. Ήταν 2 Μαρτίου του 1868.
Ο Ηρακλής Κοκκινίδης με τους λιγοστούς άνδρες του επιτίθεται έφυπος στους Τούρκους στη Γαζανή Καμάρα, αλλά χτυπήθηκε από μια σφαίρα και έπεσε νεκρός. Στην Ιερά Μονή Σαββατιανών λειτουργεί ένα μικρό μουσείο όπου μεταξύ άλλων εκθεμάτων φυλάσσεται το κρανίο του ήρωα πρωτοδιάκονου της Μητρόπολης Κρήτης και αδελφού της Μονής Ευμένιου Βουρεξάκη. Καταγόταν από το κοντινό χωριό Ρογδιά και είχε σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή των Ιεροσολύμων. Ήταν ενθουσιώδης πατριώτης, έβραζε το αίμα στις φλέβες του και σαν εγγράμματος που ήταν, είχε διοριστεί μέλος της Επαναστατικής Επιτροπής Μαλεβιζίου, αναφέρει ο ιστοριοδίφης Νικόλαος Σταυρινίδης. Στην Επανάσταση του 1866, την ώρα που οι επαναστάτες είχαν συγκεντρωθεί στο Γαζανό ποταμό, εκείνος βρισκόταν στη Μητρόπολη του Μεγάλου Κάστρου. Στριφογύριζε νευρικά σαν το λιοντάρι μέσα στο κλουβί και το μόνο που επιθυμούσε ήταν να πάει να ρηχτεί στη μάχη εναντίον των βάρβαρων κατακτητών. Ζήτησε άδεια από τον Μητροπολίτη Διονύσιο Χαριτονίδη, μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη, προφασιζόμενος ότι ήθελε να συναντήσει τα μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής. Ο Μητροπολίτης, που κατάλαβε τις προθέσεις του, προσπάθησε να τον αποτρέψει, αλλά μπροστά στην επιμονή του έδωσε την άδεια. Ο Ευμένιος Βουρεξάκης πήγε αμέσως στη Μονή Σαββατιανών, όπου έκρυβε τα άρματά του και αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο πεδίο της μάχης. Πορίζει, βγαίνει στη Ρογδιά, πάει στο μοναστήρι και ο νους του πια δεν τούδιδε στη χώρα να γιαγύρει. Τ' Αυγούστου τ' 29 τσι 4 η ώρα επόρισένε η Τουρκιά πιο πέρα από τη χώρα. Για πολλή ώρα πολεμούσε μόνος του τους Τούρκους στο στενό πέρασμα πάνω από τον Αρμυρό, καθώς οι υπόλοιποι επαναστάτες είχαν αποσυρθεί μέσα στο φαράκι. Κάποια στιγμή το γιαταγάνι του έσπασε και το πέταξε θυμωμένο στα νερά του Αλμυρού. Είχε αδειάσει και τις πιστόλες του και τότε άρχισε να πετά με μανία μεγάλες πέτρες στους Τούρκους. Εκείνοι τον περικύκλωσαν και τον σκότωσαν. Έκοψαν το κεφάλι του και αφού το κάρφωσαν σε μια λόγχη, το περιέφεραν ως τρόπαιο για δύο μέρες στους δρόμους του Μεγάλου Κάστρου και έπειτα το πέταξαν στα σχοινιά. Ένας κληρικός το μάζεψε και το πήγε στη Μητρόπολη και σήμερα φυλάσσεται εδώ, στη Μονή της Μετανοίας του, με εμφανή τα χτυπήματα από τα γιαταγάνια των Τούρκων ως Ιερό Κοιμήλιο. Οι βαρβαρότητες των Τούρκων στην Κρήτη είχαν δημιουργήσει ένα έντονο φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη και στη διάρκεια της καθοριστικής Μεγάλης Επανάστασης των Κρητών του 1866 ο φιλέλληνας Γάλλος λογοτέχνης Βίκτορ Ουγκό, συγκλονισμένος από τον ηρωισμό και την αυτοθυσία τους, έγραψε
Τίνωσενε και νεξανέστη η Κρήτη, διότι ο μεν Θεός έπλασεν αυτήν τον κάλλιστον τόπον της οικουμένης, οι δε Τούρκοι τον ανέδειξαν τον αθλιέστερον. Οι Τούρκοι φέρουσιν τη νύχτα, εξανέστη, διότι η Κρήτη είναι Ελλάς και ουχή Τουρκία. Στη συνέχεια καταδικάζει την ανοχή της Ευρώπης προς την Τουρκία και δηλώνει ότι θα απευθυνθεί στην Αμερική λέγοντας: «Θα στραφώ προς την Αμερική. Τον 18ο αιώνα η Γαλλία απελευθέρωσε την Αμερική. Απελευθερώστε την Κρήτη και σας δίνουμε εξόφληση του χρέους σας. Πληρώνοντας την Ελλάδα είναι σαν να πληρώνετε τη Γαλλία». Η αρχική μονή Σαββαθιανών τα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας ήταν στο φαράγγι του Αλμυρού προς τιμή του Αγίου Σάβα, την οποία κατέστρεψαν οι πειρατές και έσφαξαν όλους τους μοναχούς. Από τη σφαγή αυτή διασώθηκε ο μοναχός Ναθαναήλ και άλλοι δύο μοναχοί, οι οποίοι βρήκαν τον απόμερο τόπο της σημερινής μονής Σαββαθιανών και έκτισαν γρήγορα το μικρό ναό του Αγίου Αντωνίου, βοηθούμενοι και από το σπήλαιο που υπήρχε εδώ. Το νεότερο κλήτος του Αγίου Σάβα οικοδομήθηκε το 1954. Αργότερα, λόγω του κινδύνου της κατολίσθησης μεγάλων βράχων που ορθώνονται πάνω από την εκκλησία, οι μοναχοί οικοδόμησαν τα κελιά τους και άλλους βοηθητικούς χώρους της μονής ανατολικότερα.
Η ακριβής χρονολογία ίδρυσης της Μονής Σαββατιανών μας είναι άγνωστη. Στην Κρέτα Σάκρα, μεταξύ άλλων μοναστηριών της Κρήτης, ο Φλαμίνιους Κορνέλιους αναφέρει το μοναστήρι «Σαν Σάμπας Άμπατης Δε Σαββατιανή». Ο Ερίκος Μωάτσος στην εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού αναφέρει ότι η Μονή Σαββατιανών ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα, αλλά δεν αναφέρει πηγή, και ο αρχαιολόγος Ιωσήφ Χατζηδάκη σημειώνει ότι είναι άγνωστος ο χρόνος ίδρυσης της Μονής, αλλά είναι από τις παλαιότερες της Κρήτης. Αδελφός της Ιεράς Μονής Σαββατιανών υπήρξε για ένα διάστημα ο ζωγράφος Ιωάννης Κορνάρος, ο οποίος φιλοτέχνησε την αξιοθαύμαστη εικόνα «Μέγαση Κύριε» το 1770, στην οποία εικονογραφείται το σύνολο σχεδόν των στίχων της ευχής του Μεγάλου Αγιασμού, η οποία βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο καθολικό της Ιεράς Μονής τοπλού. Μια παρόμοια εικόνα είχε φιλοτεχνήσει και για τη Μονή Σαββατιανών, η οποία δυστυχώς υπέστη μεγάλες φθορές. Μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Μάξιμος Μαργούνιος, διατέλεσε ηγούμενος της Μονής Σαββατιανών, ο οποίος είχε γεννηθεί στον Χάνδακα το 1549 με το κοσμικό όνομα Μανουήλ. Ο πατέρας του ήταν έμπορος στη Βενετία και ο ίδιος σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας επί 8 χρόνια θεολογία, φιλολογία, φιλοσοφία, ιατρική και νομική, λαμβάνοντας το στέφανο του νομοδιδασκάλου. Μετά τις σπουδές του, ίδρυσε ένα τυπογραφείο στη Βενετία, κοντά στο μοναστήρι του Σαντ'Αντώνιο ντι Καστέλο, το οποίο καταστράφηκε από φωτιά. Επέστρεψε τότε στον Χάνδακα και εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, παίρνοντας το όνομα Μάξιμος, και για ένα διάστημα διατέλεσε ηγούμενος στη Μονή Σαββατιανών. Πήγε ξανά στη Βενετία, όπου ασχολήθηκε με την έκδοση διαφόρων συγγραμμάτων μέχρι το 1584, που εκλέχθηκε και χειροτονήθηκε επίσκοπος Κυθήρων από τον Μητροπολίτη Μονεμβασίας Ιερόθεο και την στήριξη του τέως Οικουμενικού Πατριάρχη Ιερεμία Δεύτερου του Τρανού. Στα συγγράμματά του υπέγραφε ως Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων.
Στην Ιερά Μονή Σαββατιανών, ο Μάξιμος Μαργούνιος είχε αφήσει τα περίφημα Παλαιά Βεβράινα, βιβλία τα οποία καταστράφηκαν από τους Τούρκους. Στη Διαθήκη του, το 1602, ο ίδιος αναφέρει: «Ακόμα αφήνω όλα μου τα βιβλία τα Βεβράινα, όπου βρίσκομαι να έχω εδώ εις το μοναστήριον του Αγίου Αντωνίου των Σαββατιανών Κρήτης». Μετά την κατάληψη του Χάντακα από τους Τούρκους το 1669, ακολούθησε μια σκοτεινή περίοδος στιγνής δουλείας. Ο νόμος της Αρία απαγόρευε την οικοδόμηση χριστιανικών ναών ή την επισκευή των παλαιότερων και ο ναός του Αγίου Αντωνίου ήταν σχεδόν ετοιμόροπος. Το 1745, ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Δεύτερος ο Λετίτζης ζήτησε άδεια από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να αναστηλώσει το ναό του Αγίου Αντωνίου, η οποία του παραχωρήθηκε. Το έγγραφο της άδειας ανέφερε συγκεκριμένα: «Να επιδιορθωθούν τα τρία παράθυρα και δύο θύρε της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου της Μονής Σαββατιανών, της οποίας το μήκος είναι 16, το πλάτος 5 και το ύψος 8 πύχης. Να ανακαινιστούν τα παραθυρόφυλλα και τα σιδηρά των κυκλειδωμάτων. Να ανακαινιστούν τα 12 στασίδια και ο σουβάστης. Να επιστρωθεί το έδαφος με σχιστόλιθους. Να επιδιορθωθεί η στέγη της με άσβεστον και κεραμοκονία. Να επιδιορθωθεί το ξύλινο τέμπλο της. Να επιχρηστούν διασβέστου η εξωτερική της τύχη». Στο ίδιο έγγραφο της άδειας αναφέρονταν οι ποσότητες των οικοδομικών υλικών, καθώς και τα ημερομίσθια των κτιστών, των ξυλουργών και των εργατών. Η ανακαίνιση του ναού ολοκληρώθηκε στις 25 Απριλίου 1745 με αρχιτέκτονα τον Γεώργιο Σπαθάρη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάγλυφη επιγραφή. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Ιερά Μονή Σαββατιανών αγωνίζεται να ξεπεράσει την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει από τις συμφορές της τουρκοκρατίας και σιγά σιγά κατορθώνει να αποκτήσει αξιόλογο εκκλησιαστικό εξοπλισμό και περιουσιακά στοιχεία από τα αφιερώματα των προσκυνητών. Στον ανέκδοτο κώδικα που συντάχθηκε το 1870, η Μονή είχε αποκτήσει 2.197 ελαιόδεντρα στο χωριό Ρογδιά, την Αγία Πελαγία και το Καμάρι Μαλεβιζίου. Στις ίδιες περιοχές κατήχε αγρούς, δύο ελαιοτριβία και ένα νερόμυλο, τα ερείπια του οποίου διακρίνουμε σήμερα πάνω από τη μικρή γέφυρα της Μονής. Μέσα από τις καταστροφές του παρελθόντος, η Ιερά Μονή Σαββατιανών προσπαθούσε να ανασυνταχτεί και να επιτελέσει το ιερό πνευματικό της έργο, όταν μια νέα θύελα της ιστορίας ξέσπασε ξανά. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η βάναυση κατοχή της Κρήτης από τα γερμανικά στρατεύματα.
Η Μονή Σαββαθιανών, όπως και όλα τα μοναστήρια της Κρήτης, γίνεται καταφύγιο των κυνηγημένων και προσφέρει φιλοξενία, παρηγοριά και θαλπορή σε πολλούς κατοίκους της πόλης του Ηρακλείου και των γύρω χωριών. Στη διάρκεια όμως της γερμανικής κατοχής, η Μονή σχεδόν ερημώθηκε. Οι μόνοι που είχαν απομείνει εδώ μετά την απελευθέρωση ήταν ο υπέργυρος ηγούμενος Καλίνικος Σταματάκης, που είχε περάσει όλη του τη ζωή εδώ από τα τρυφερά χρόνια της νεότητάς του, και ο ευσεβής μοναχός Ιωαννίκιος Παπαδάκης. Όλα έδειχναν τότε ότι η Μονή Σαββαθιανών είχε φτάσει στο τέλος της ιστορίας της, όπως και άλλα μοναστήρια που εγκαταλείφθηκαν οριστικά. Η Θεία Πρόνοια όμως είχε άλλα σχέδια. Το 1946 μια ζωογόνος πηγή ελπίδας ανατέλει για το ερημωμένο μοναστήρι. Μια γυναικεία αδελφότητα από 8 μοναχές που προέρχονταν από τη Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Δίβρης Πελοποννήσου, η οποία είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά από τους Γερμανούς, ήρθε να δώσει ζωή στο ρημαγμένο μοναστήρι των Σαββαθιανών. Όταν η γυναικεία αδελφότητα με την ηγουμένη τους Μελάνη Βριονάκη ήρθαν στην Κρήτη, βρήκαν συμπαραστάτη και αργό τον φωτισμένο Μητροπολίτη Κρήτης και πρώην Επίσκοπο Αρκαδίας Βασίλειο Μαρκάκη, ο οποίος είχε ιδρύσει την Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Οι Γερμανοί τον είχαν εξορίσει από την Κρήτη λόγω της αντιστασιακής του δράσης και επέστρεψε μετά το τέλος του πολέμου. Ο Μητροπολίτης Βασίλειος βοήθησε την ηγουμένη Μελάνη να επισκεφτεί τις εγκαταλελειμμένες μονές για να αποφασίσει σε ποια θα εγκατασταθεί η αδελφότητα, η οποία αναζητούσε μια μονή απομακρυσμένη από τον κόσμο και ερημική, που να διαθέτει φυσικό κάλος και ησυχία. Και η επιλογή της ήταν η ερυπωμένη Μονή Σαββαθιανών. Τα κελιά ήταν γκρεμισμένα και η εκκλησία της Θεοτόκου είχε υποστεί πολλές φθορές. Οι μοναχές όμως, με ακλόνητη πίστη, δοκίμασαν τα όρια της αντοχής τους με πολλές στερήσεις και κατόρθωσαν να ανακαινήσουν τη Μονή για να ακολουθήσει η αναγνώρισή της ως γυναικεία κοινοβιακή Μονή. Μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο και αφού τακτοποιήθηκαν όλοι οι τυπικοί κανονισμοί, η γυναικεία αδελφότητα της Ιεράς Μονής Δίβρης εγκαταστάθηκε επίσημα με την βοήθεια της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Σαββαθιανών. Εκεί άνοιξε πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Μονής με την μετατροπή της από ανδρώα σε γυναικεία Μονή. Οι μοναχές της γυναικείας αδελφότητας εργάζονταν ημέρα και νύχτα σαν τις μέλισσες, με υπομονή, αυταπάρνηση και σκληρή δουλειά, αλλά και με πολλές στερήσεις για να ξαναδώσουν ζωή στο μοναστήρι.
Μέσα στα ερείπια δεν βρήκαν κανένα χρήσιμο σκεύος ή αντικείμενο που θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο στο τιτάνιο έργο που είχαν μπροστά τους. Έσκαβαν κυριολεκτικά με τα νύχια τους, χωρίς να περιμένουν βοήθεια από πουθενά, με αφάνταστες ταλαιπωρίες και υπερβολική σωματική κόπωση. Γονάτιζαν όμως μπροστά στην εικόνα της Θεομήτωρος, που ήταν και δική τους μητέρα, και με την πίστη και τις προσευχές τους έπαιρναν δύναμη για να συνεχίσουν το δύσκολο και επίπονο έργο τους. Οι οκτώ μοναχές ήταν ξένες. Δεν είχαν στην Κρήτη οικογένειες ή συγγενείς να τις συνδράμουν και η μόνη βοήθεια που είχαν ήταν από τον Μητροπολίτη Βασίλειο Μαρκάκη. Ο Σεπτός Ιεράρχης είχε υποφέρει στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία, συνήθιζε να φωνάζει στους πιστούς «Καλή Λευτεριά και του χρόνου ελεύθερη». Κάποιοι τον πρόδωσαν στους Γερμανούς ότι ξεσκόνει το λαό και καταδικάστηκε σε θάνατο. Την τελευταία στιγμή ο τότε Γενικός Διοικητής Κρήτης Εμμανουήλ Λουλακάκης κατόρθωσε να αποτρέψει την εκτέλεση. Στις 25 Μαρτίου 1942 λειτουργήσε στον Άγιο Μινά και στο κήρυγμά του καταφέρθηκε με πύρινα λόγια εναντίον των κατακτητών. Την επόμενη ημέρα, 26 Μαρτίου, μία ομάδα της Γκεστάμπο τον συλλαμβάνει και τον οδηγεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Τον έβαλαν σε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο και τον μετέφεραν στο Τατόι. Ηλικιωμένος και άρρωστος καθώς ήταν, οι Γερμανοί τον πέταξαν έξω από το αεροπλάνο και τον άφησαν να πάει με τα πόδια στην Αθήνα, όπου παρέμεινε εξόριστος μέχρι το τέλος του πολέμου, μαζί με τον επίσης εξόριστο και μεγάλο πατριώτη, ιεράρχη Κισάμου και Σελήνου, Ευδόκιμο Συγγελάκη, ο οποίος εξορίστηκε και αυτός για τη μεγάλη του στρατιωτική δράση στη μάχη του Μάλεμε. Ο εξόριστος Μητροπολίτης επέστρεψε στο Ηράκλειο στις 12 Φεβρουαρίου 1945 και ο λαός του Ηρακλείου του επιφύλαξε μια παλαϊκή υποδοχή. Αυτός ο λαμπρός ιεράρχης και πατριώτης στήριξε με τις πενιχρές του δυνάμεις την γυναικεία αδελφότητα των Σαββαθιανών για να ξαναδώσει ζωή στο μοναστήρι. Μετά από πολλά εμπόδια και κόπους, άρχισε η ανακαίνιση της Μονής Σαββαθιανών. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε δρόμος που να οδηγεί στο μοναστήρι, παρά μόνο ένα μονοπάτι από το οποίο οι αδελφές κουβαλούσαν τα οικοδομικά υλικά φορτωμένα σε ζώα. Με την αναγνώριση της Μονής σε γυναικεία κοινοβιακή, άρχισε και η προσέλευση νέων αδελφών για να αποτελέσει ένα από τα πρώτα γυναικεία κοινόβια στα νεότερα χρόνια της Κρήτης. Σήμερα η Ιερά Μονή Σαββαθιανών συνεχίζει το θαυμαστό της έργο μέσα σε τούτο το ιδυλιακό τοπίο όπου ο κάθε χριστιανός μπορεί να βιώσει
την αγωνία του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανής και μετά να υμνήσει την Ανάστασή Του. Στα μοναστήρια της Κρήτης, με την τεράστια εθνική, πνευματική και κοινωνική προσφορά, ο ευλαβής επισκέπτης θα μάθει ότι από εδώ πέρασαν φωτισμένοι πατέρες, που η ακτινοβολία του πνεύματός τους ξεπέρασε τα όρια της Ελλάδας, προκειμένου να υπερασπιστούν την Ορθοδοξία και το έθνος με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, αφήνοντας μια ανεκτίμητη κληρονομιά και ένα φωτεινό παράδειγμα για τους επερχόμενους.